Hello, ονομάζομαι Φωτεινή, είμαι φοιτήτρια ιατρικής στην Ολλανδία και αυτά είναι κάποια tips που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να μετακομίσετε μόνιμα στην Ολλανδία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει βασικά να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η Ολλανδία δεν είναι η γη της επαγγελίας. Αυτό είναι το big disclaimer για όποιον θέλει να έρθει εδώ είτε για σπουδές, είτε να μετακομίσει, είτε να μείνει μόνιμα για να δουλέψει. Το μεγάλο disclaimer είναι ότι δεν είναι όλα τέλεια εδώ πέρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζούμε στην Ολλανδία ή ότι επειδή αποφασίσαμε να έρθουμε στην Ολλανδία και επειδή αυτή η χώρα έχει καλύτερη οικονομία ή κάποια πράγματα είναι καλύτερα, δεν σημαίνει ότι αυτή η χώρα είναι η promised land, η γη της επαγγελίας. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε πάντα είναι ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό και γενικότερα δεν πρέπει να έχουμε μεγάλες προσδοκίες από την αρχή. Πρέπει να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες και να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στο πώς θα ζήσουμε και πώς θα δούμε την καινούργια χώρα στην οποία πηγαίνουμε. Αυτή η προσδοκία του ότι όλα θα είναι όπως στο σπίτι ή θα βρούμε φίλους αμέσως ή θα βρούμε τα πατήματά μας αμέσως, όλα θα μας πάνε καλά, θα βρούμε σπίτι, θα βρούμε αμέσως δουλειά, θα μας αρέσουν τα πάντα, αυτό είναι μη ρεαλιστικό και δεν υπάρχει, κατά τη δική μου άποψη. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που νομίζω έχει γίνει ντόρος παντού και όλοι το ξέρουν πλέον, είναι το σπίτι. Τα σπίτια στην Ολλανδία είναι δυστυχώς δυσέβρετα, ειδικά πλέον μετά το Brexit και μετά τον κορονοϊό έχει γίνει ένας χαμός, δεν υπάρχουν σπίτια πλέον και το να βρεις σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό θα πρότεινα όποιος θέλει να έρθει στην Ολλανδία να ψάξει από πολύ νωρίς να βρει σπίτι, να ρωτήσει, να μπει σε Facebook groups, να πάει σε housing agencies, να επικοινωνήσει με email, με τηλέφωνα, να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια μήνες πριν, ώστε να εξασφαλίσει ότι όταν έρθει στη χώρα θα έχει τουλάχιστον ένα σπίτι να αρχίσει να ζει εδώ. Τώρα, δεν σημαίνει ότι το σπίτι που θα βρούμε θα είναι αυτό που θέλουμε, 100%, αλλά είναι μια αρχή, όλοι πρέπει να κάνουμε μια αρχή. Όταν εγώ πρώτο ήρθα στην Ολλανδία, έμενα με 5 συγκάτοικους και ήμασταν σε ένα student house, ένα φοιτητικό σπίτι, 6 κοπέλες. Και δεν ήταν και καλύτερη φάση, αλλά εντάξει, άντεξα γύρω στους 6 μήνες με 7 μήνες και μετά βρήκα κάτι καλύτερο και μετά ξανά άλλαξα σπίτι και βρήκα κάτι ακόμα πιο καλό. Γενικότερα είναι μια διαδικασία στην οποία πρέπει να έχουμε μεγάλη υπομονή και να ψάχνουμε διεξοδικά τα πάντα ώστε να μην πέσουμε σε παγίδες, να μην μας εξαπατήσουν. Πολλές φορές υπάρχουν πάρα πολλά Facebook groups όπου βλέπουμε scammers, βλέπουμε αγγελίες οι οποίες δεν υπάρχουν. Γι' αυτό το δικό μου προσωπικό tip από τις εμπειρίες που έχω εδώ πέρα είναι ελάτε έστω και για μια εβδομάδα, έστω και για 2 εβδομάδες, ελάτε στην Ολλανδία, στην πόλη που θέλετε να μετακομίσετε και πηγαίνετε να δείτε τα σπίτια face to face, αυτοπροσώπως. Μιλήστε με Ολλανδούς, μιλήστε με housing agencies και γενικά πηγαίνετε να τα δείτε από κοντά, γιατί άλλο να τα βλέπεις στις φωτογραφίες και άλλο να το βλέπεις στην πραγματική ζωή. Μπορεί το σπίτι να έχει μούχλα, μπορεί το σπίτι να μην σας αρέσει, μπορεί να είναι πολύ μακριά από το κέντρο. Σε ένα Google Maps, σε ένα χάρτη, δεν μπορούμε να δούμε ρεαλιστικά πόσο κοντά θα είναι το σπίτι στο πανεπιστήμιο ή στη δουλειά μας ή στο σχολείο των παιδιών. Ένα άλλο μεγάλο tip που πρέπει να το πω, να το κάνω disclaimer, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι εντάξει, δεν ισχύει και τόσο, είναι η γλώσσα. Πιστεύω ότι αν θέλετε να έρθετε στην Ολλανδία, να μετακομίσετε εδώ ή να σπουδάσετε εδώ, έστω και για 2 χρόνια ή 3, καλό θα ήταν από πριν να κάνετε μια προεργασία από την Ελλάδα, να αρχίσετε να μαθαίνετε κάποια Ολλανδικά. Υπάρχουν πάρα πολλά φροντιστήρια στην Ελλάδα, ειδικά στην Αθήνα. Στην Ολλανδία, όταν θα έρθετε, θα δείτε ότι πολλές φορές όταν θέλουμε να μάθουμε μια γλώσσα, οι τιμές είναι λίγο πιο ακριβές από την Ελλάδα. Γι' αυτό και προτείνω από πριν να μάθετε Ολλανδικά και να έχετε ένα κάποιο επίπεδο, έστω ένα α2 ή ένα β1, ώστε όταν έρθετε εδώ πέρα η καθημερινότητά σας να είναι λίγο πιο εύκολη, να μπορείτε να επικοινωνείτε στο σούπερ μάρκετ, να μπορείτε να πάτε σε μια συνέντευξη και να τους πείτε ότι okay, μαθαίνω Ολλανδικά, έχω ένα χ επίπεδο και από εκεί και πέρα θέλω να τα μάθω σε επίπεδο που να μπορώ να μιλάω, που να μπορώ να δουλεύω, που να μπορώ να επικοινωνώ σωστά. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρω είναι το θέμα των χρημάτων. Πολλοί πιστεύουν ότι θα έρθουν στην Ολλανδία και θα γίνουν πλούσιοι ή επειδή η οικονομία είναι πάρα πολύ καλή, θα τους περισσεύουν λεφτά, θα έχουν πάρα πολλά λεφτά στη διάθεσή τους. Και γενικότερα υπάρχει
μία φαντασίωση σε θέμα χρημάτων. Αυτό που έχω δει εγώ από την εμπειρία μου είναι ότι ναι μεν η Ολλανδία έχει πολύ καλή οικονομία, ναι μεν μπορείς να βγάλεις λεφτά, ναι μεν έχεις πάρα πολλά bonus σε σχέση με την Ελλάδα, εμείς είναι καλύτερη. Δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο. Στην Ολλανδία υπάρχουν και πάρα πολλά έξοδα. Έχεις πάρα πολλά έξοδα, τα σπίτια είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις σπίτια. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις budgeting. Οπότε πρέπει να ξέρετε και να έχετε στο μυαλό σας ότι δεν θα έρθετε εδώ για να βγάλετε τα τρελά λεφτά, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Okay, ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο κομμάτι της συζήτησης αυτής είναι η Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί είναι τελείως διαφορετικοί από τους Έλληνες. Δεν μπορώ να τους περιγράψω. Αν δεν τους έχετε δει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Αλλά μπορώ να σας κάνω μια εικόνα του τι είναι ένας Ολλανδός. Οι Ολλανδοί είναι πιο κλειστοί σαν άνθρωποι. Είναι βόρειοι, είναι βοράς, είναι διαφορετικοί. Είναι άνθρωποι που είναι λογικοί, οργανωτικοί. Γενικότερα έχουν άλλους ρυθμούς, έχουν άλλες συνήθειες. Τρώνε, για παράδειγμα, στις 6 ώρα το απόγευμα το βραδινό τους, το οποίο είναι το κυρίως γεύμα τους, το μεσημέρι τρώνε σάντουιτς. Γενικότερα έχουν τελείως διαφορετικές νοοτροπίες και ρυθμούς από ό,τι εμείς. Κάνουν split τα πάντα, δηλαδή μοιράζουν το κόστος από όλα τα πράγματα. Όταν πας έξω να φας με έναν Ολλανδό, θα μοιραστεί το φαγητό, θα μοιράσει δια του 2 το λογαριασμό. Δεν είναι σαν την Ελλάδα που λέμε, okay, σήμερα πληρώνω εγώ, αύριο πληρώνεις εσύ, ή αυτό είναι πάνω μου, δηλαδή το πληρώνω εγώ, σε κερνάω. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πάνε παντού με το ποδήλατο, γενικότερα δεν χρησιμοποιούν πάρα πολύ το αμάξι, εκτός και αν είναι πιο ευκατάστατοι ή ζουν πιο μακριά από τη δουλειά τους ή το χρειάζονται για κάτι. Είναι γενικά πολύ πρακτικοί άνθρωποι, δηλαδή έχουν αυτή την πρακτικότητα στη φύση τους και είναι άνθρωποι της συνήθειας και της ρουτίνας. Δηλαδή έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα βγουν μια φορά την εβδομάδα έξω, οι φοιτητές συνήθως βγαίνουν λίγο περισσότερο, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια, γιατί κοστίζει το να βγεις έξω. Εδώ πέρα μπορεί να ξοδέψεις και 50 με 100 ευρώ ανά άτομο για να βγεις έξω να φας ή να πιεις κάτι. Και γενικότερα δεν έχουν αυτή την νοοτροπία του Έλληνα, πάμε για ένα καφέ. Πρέπει πάντα να κάνουν plan τα πάντα. Ακόμα και το καφέ τους, ακόμα και το δείπνο τους. Είναι άτομα που είναι πάρα πολύ οργανωτικά και πολλές φορές σου τεστάρουν την υπομονή. Το σύστημα υγείας τώρα. Σπουδάζοντας ιατρική, πιστεύω ότι έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα του συστήματος υγείας στην Ολλανδία και μπορώ να σας πω ότι προετοιμαστείτε για τα χειρότερα, ενώ ότι δεν πρόκειται να σας το κρύψω, δεν πρόκειται να σας πω ναι, είναι διαφορετικό, είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει». Όχι. Απλά προετοιμαστείτε για τα χειρότερα. Στην Ολλανδία το σύστημα υγείας έχει ως εξής. Υπάρχουν οι GPs που είναι οι οικογενειακοί γιατροί και τα πάντα περνάνε από αυτούς. Δηλαδή, από τον πονόλαιμο μέχρι ένα γυναικολογικό πρόβλημα. Όλα περνάνε πρώτα από τον GP, δηλαδή τον οικογενειακό γιατρό. Ο οικογενειακός γιατρός θα σου πει ακόμα αν χρειαστεί να πας στο νοσοκομείο ή όχι. Έχει τύχει να ξέρω Ολλανδούς φίλους μου οι οποίοι είχαν κάποιο ατύχημα ή έσπασαν π.χ. το πόδι τους και έπρεπε πρώτα να καλέσουν τον GP για να τους πει να πάνε στο νοσοκομείο. Έτσι είναι το σύστημα υγείας στην Ολλανδία. Δεν μπορείς απλά να πας στο νοσοκομείο αν έχεις κάτι, ακόμα και αν είναι σοβαρό. Πρέπει να το εγκρίνει ο GP. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που πολλοί Έλληνες δεν το γνωρίζουν είναι ότι στην Ολλανδία δεν δίνουν εύκολα φάρμακα και κυρίως αντιβιωτικά. Αντιβιωτικά δεν πρόκειται ποτέ να πάρει κανείς. Εκτός και αν υπάρχει ένα πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, τα αντιβιωτικά δεν δίνονται όπως τα δίνουμε στην Ελλάδα ή τα δίναμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σαν καραμέλες. Γι' αυτό αυτό που προτείνω εγώ ως tip είναι πάντα στη βαλίτσα μας όταν ερχόμαστε από Ελλάδα να έχουμε κάποια φάρμακα τα οποία ξέρουμε ότι χρησιμοποιούμε και μας έχει δώσει ο γιατρός μας στην Ελλάδα με συνταγή ή γενικότερα ξέρουμε ότι τα χρειαζόμαστε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Με τα χρόνια τώρα μαθαίνεις και συνηθίζεις τον τρόπο τους και γενικότερα καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά πιστεύω ότι τους πρώτους μήνες και τα πρώτα χρόνια είναι κάπως άσχημο και μας χτυπάει άσχημα το σύστημα υγείας τους, αλλά πρέπει να προσαρμοστείς. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Ο γιατρός δεν πρόκειται εδώ πέρα να σου δώσει αντιβίωση, δεν πρόκειται να σου πει να πας στο νοσοκομείο αν κρίνει ότι δεν είναι σοβαρό αυτό που έχεις, και απλά πρέπει να έχεις υπομονή και να εξηγείς τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Το σύστημα εκπαίδευσης. Το σύστημα εκπαίδευσης στην Ολλανδία είναι τελείως διαφορετικό από το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Τα παιδιά χωρίζονται από πολύ νωρίς στο σχολείο σε κατηγορίες ανάλογα πού θέλουν να πάνε και τι θέλουν να κάνουν με τη ζωή τους μετέπειτα. Δηλαδή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από τα 13 τους κιόλας, χωρίζονται σε συγκεκριμένους κλάδους και συγκεκριμένα σχολεία και μετά από εκεί και πέρα έχει επιλεχθεί κάπως η πορεία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάει σε πανεπιστήμιο, πρέπει να πάει στην ανάλογη τάξη και στο ανάλογο σχολείο και στην ανάλογη γραμμή που ακολουθείς για να πας στο πανεπιστήμιο. Είναι κάπως πιο περίπλοκο το σύστημα εκπαίδευσης στην Ολλανδία. Μπορώ να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Αλλά απλά πρέπει να ξέρετε αν θέλετε να έρθετε εδώ με παιδιά ή αν θέλετε να έρθετε όταν είσαστε στο σχολείο ακόμα. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι στην Ελλάδα και θα υπάρξουν κάποια περαιτέρω extra steps που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο γενικότερα στην Ολλανδία. Το hot topic νομίζω των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα μετά το Brexit. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο βίντεο από μόνο του, αλλά για μια μικρή γεύση από τώρα θα σας πω το εξής. Στην Ολλανδία είναι εύκολο να μπει στις περισσότερες σχολές. Εκτός από π.χ. από ιατρική και κάποιες νομικές σχολές, είναι σχετικά εύκολο να μπει. Αλλά οι Ολλανδοί είναι απαιτητικοί, τα πανεπιστήμια τους είναι απαιτητικά, δεν έχουν καταλήψεις, δεν έχουν καθηγητές που σε περνάνε έτσι ή καθηγητές που σε κόβουν. Υπάρχει γενικότερη αξιοκρατία, αλλά πρέπει να δουλέψεις γι' αυτό. Δηλαδή πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να κάτσεις να κάνεις εργασίες, πρέπει γενικότερα να είσαι από πάνω από τις σπουδές σου. Ο καιρός είναι χάλια. Οι Ολλανδοί παραπονιούνται για τον καιρό, οι Έλληνες παραπονιούνται για τον καιρό, όλοι παραπονιόμαστε για τον καιρό, γιατί ο καιρός είναι διπολικός. Τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Δηλαδή βγαίνεις έξω, σε 5 λεπτά βρέχει, μετά από 5 λεπτά έχει λιακάδα και μετά από άλλα 5 λεπτά μπορεί να χιονίζει κιόλας. Είναι πάρα πολύ normal και γενικότερα είναι πάρα πολύ σύνηθες. Απλά να βγαίνεις έξω από το σπίτι, να μην παίρνεις ομπρέλα, να σε φάσει, ok, είναι απλά καιρός. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, it sucks, είναι χάλια. Μετακινήσεις στην Ολλανδία. Οι περισσότεροι Ολλανδοί, όπως προείπα, χρησιμοποιούν ποδήλατο και γενικότερα τα παιδιά από 2 ετών ή 3 μαθαίνουν να κάνουν ποδήλατο και πηγαίνουν στο σχολείο με τα ποδήλατα. Υπάρχουν και μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λεωφορεία τους και τα τρένα τους είναι πάρα πολύ καλά, από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Αλλά γενικότερα, επειδή είναι κάπως ακριβά σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, δεν τα προτιμούν οι Ολλανδοί. Δηλαδή για να πάνε στη δουλειά τους ή για να πάνε στο σχολείο ή για να πάμε μες στο πανεπιστήμιο, οι περισσότεροι Ολλανδοί και ξένοι χρησιμοποιούν ποδήλατο. Τώρα, χρησιμοποιούμε και τρένα για να πάμε σε άλλες πόλεις ή για να πάμε εκδρομές ή πολλοί για να πάνε στις δουλειές τους, που συνήθως αυτό είναι compensated, δηλαδή σου δίνουν τα λεφτά πίσω, η δουλειά σου δίνει τα λεφτά για μετακινήσεις. Αλλά δεν είναι τόσο σύνηθες στην καθημερινότητα να χρησιμοποιούν αμάξι, π.χ. όπως έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι στην οτροπία του Ολλανδού. Ο Ολλανδός, αν μπορέσει να πάει κάπου περπατώντας ή με το ποδήλατο, θα πάει, ακόμα και αν του πάρει μία ώρα ή μία μισή ώρα. Και τέλος, επειδή νομίζω έχω μιλήσει αρκετά για πολλά διαφορετικά topics σε αυτό το βίντεο, είναι το φαγητό. Οι Ολλανδοί δεν έχουν καλό φαγητό, δεν έχουν κουζίνα, δεν έχουν τη δικιά τους κουζίνα όπως έχουν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Έλληνες. Δεν ξέρουν να τρώνε, όπως λέμε στα ελληνικά. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πολιτισμικό σοκ για μένα. Το γεγονός ότι, ας πούμε, μπορεί να πεινούσες στις 8 ή στις 9 η ώρα το βράδυ, οι κουζίνες ήταν κλειστές. Εστιατόρια δεν υπήρχαν. Υπάρχουν μόνο fast food, π.χ. McDonald's, Burger King και τέτοια πράγματα, που κι αυτά είναι ιδιαίτερα ακριβά και δεν θα το συνιστούσα. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε πριν έρθετε στην Ολλανδία είναι να δείτε τι σας αρέσει να τρώτε και γενικότερα να μάθετε να μαγειρεύετε από πριν. Γιατί στην Ολλανδία κανένας δεν επιβίωσε χωρίς να ξέρει να μαγειρεύει. Αυτά ήταν όλα μου τα tips. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like. You can subscribe if you want. Και θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο στο μέλλον. Bye!